Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Περισσότεροι φίλοι δηλαδή, γιατί λίγες είναι οι γυναίκες. Να είστε καλά. Να έχετε περάσει ένα όμορφο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε για την επόμενη ώρα περίπου, έτσι ώστε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, οτιδήποτε υπάρχει. Υπάρχει μάτς αύριο, υπάρχει ντέρμπι. Που αφορούν τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο. Και οτιδήποτε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε παρέα μέσω των μηνυμάτων σας της καθιερωμένης διαδικασίας που πλέον έχει κλείσει εδώ 8 μήνες. Περάσανε 16 χρόνια, θα αρχίσω λίγο διαφορετικά. Περάσανε 16 χρόνια από το Euro 2004. Δεν έτυχε και να το συζητήσουμε χθες στη συζήτηση, δηλαδή να έρθει κάποιο μήνυμα, ας πούμε, να το θυμηθούμε όλοι παρέα κτλ. Τέτοια ώρα ήμασταν στη Λισαβόνα. Είναι νομίζω από τις κορυφαίες στιγμές που μπορεί να ζήσει κάποιος, είτε είναι φίλαθλος, είτε είναι δημοσιογράφος. Ήμασταν στη Λισαβόνα λοιπόν με όλη την τότε παρέα του Sport FM. Σε μια βραδιά που δεν ξέρω πότε θα γίνει ξανά πραγματικότητα, είτε σε εθνικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο, μου φαίνεται, πώς να το πω, πάρα πολύ δύσκολο να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Πραγματικά μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα έτσι το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι, λέω, θα μας αξιώσει ποτέ ο Θεός να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε, ας πάμε τελικό και ας το χάσουμε. Βαρύ αυτό που λέω βέβαια, γιατί εκεί θα θες να το πάρεις, αλλά τέλος πάντων, ας φτάσουμε κάποια στιγμή να ξαναπάμε τελικό και ας το χάσουμε. Απλά αυτό το να ξέρεις ότι μπαίνεις στο γήπεδο για να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και να ξέρεις ότι σε 90-120 λεπτά ενδεχομένως να είσαι ο νικητής και να είσαι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, είναι ένα συνέστημα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πεμπτουσία του αθλητισμού. Και εντάξει, ειδικά και όταν είναι η χώρα σου, η ομάδα σου, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και πριν περάσουμε στα της ομάδας, θα ήθελα να σας το πω και έχω και φωτογραφία, την είχα να την ανεβάσω σήμερα, δεν την ανέβασα. Την ανεβάζω σχεδόν χρόνο παρά χρόνο περίπου. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μετά το τελικό του Λουζ, του Νόβο Λουζ τότε, του νεότευκτου γηπέδου της Μπενφίκα που ήταν στα μπετά ακόμα και η... στα μπετά, λάθος έκφραση, δεν ήταν στα μπετά. Δεν ήταν περιποιημένο μέσα, ήταν ακόμα μπογιές, ήθελε μπογιάτισμα, ήθελε... τέλος πάντων, δεν ήταν 100% τελειοποιημένο. Τελειώνει λοιπόν το παιχνίδι και φεύγουμε και πάμε να τσιμπήσουμε κάτι σε ένα... εδώ και βλέπουμε το Ρουί Κώστα να τρώει με την παρέα του αρκετές ώρες μετά τον τελικό. Ότι είμαστε Έλληνες και τα λοιπά, αμέσως να φωτογραφηθεί μαζί μας, μας είναι χάρη. Και λέω, από τότε το σκέφτομαι, είναι από τις πιο έντονες στιγμές που έχω ζήσει, γιατί τώρα έχεις το Ρουί Κώστα απέναντι. Εν έχεις κάποιον ο οποίος είναι μικρού διαμετρήματος, έναν από τους καλύτερους παίκτες της γενιάς του. Ο Ρουί Κώστα, ο οποίος δέχτηκε, φωτογραφήθηκε με όλους μας. Ένας συνάδελφος που είχε πάρει και μια συνέντευξη τότε για το περιοδικό Active. Εκεί 10 ερωτήσεις, δηλαδή μπαμ-μπαμ που τις απάντησε έτσι με μεγάλη ευχαρίστηση. Και πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι ότι γιατί να μην είναι και όλοι οι δικοί μας αθλητές έτσι. Εντάξει, υπάρχουν καλά παιδιά και εδώ, αλλά σε τέτοιο επίπεδο κανείς δεν παρουσιάζει σχεδόν αυτή τη συμπεριφορά. Είναι μια μέρα, η Τετάρτη Ιουλίου, πάντα που τη σκέφτομαι με πολύ μεγάλη νοσταλγία, με πολύ έτσι μεγάλη αγάπη και μου έρχονται όλες αυτές οι μέρες που ζήσαμε τότε στην Πορτογαλία. Είχα πάει στον τελικό μόνο. Άλλοι συνάδελφοι και άλλοι φίλοι είχαν. Όπως και να το κάνεις, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ το βλέπω να ξεμακραίνει να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Αύριο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που για τις δύο ομάδες βαθμολογική σημασία δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα είναι σίγουρα τέταρτος. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα πρώτος. Υπάρχει βέβαια το γόητρο που διακυβεύεται. Υπάρχει, πώς το πω, πάντα όταν παίζουν αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ ξεχωριστό. Και στο παιχνίδι που έγινε πριν από δύο εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός είχε κατέβει με πάρα πολύ άσχημες συνθήκες.
Είχαν προηγηθεί κάποιες αναταραχές στην τελευταία προπόνηση. Η ομάδα δεν είχε προετοιμαστεί καλά. Ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά ξέμεινε χωρίς μπακ. Ο Παναθηναϊκός ήταν και άτυχος το 90 λεπτό στο Φάληρο. Αρκετά άτυχος. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί με την κεφαλιά του Κουρμπέλη, ο οποίος εξ επαφής ουσιαστικά τη στέλνει out στο πρώτο corner της ομάδας. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί, να έχει σοφαρίσει με τον Χατζηγιοβάνι. Θα μπορούσε να έχει μειώσει το τέλος με τον Καμπετσί. Χάθηκαν ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος και δίκαια κέρδισε. Αλλά το 3-0 με αυτό το ξερό σουτ του Καφού στο τέλος διαμόρφωσε ένα αποτέλεσμα που ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι καλείται. Έχει το κίνητρο να σβήσει κιόλας αύριο. Με κίνητρο να σπάσει το αίτητο ίσως, να κάνει μια καλή εμφάνιση και να δώσει έτσι μια τελευταία παράσταση αυτή η ομάδα, αυτοί που έχουν μείνει τέλος πάντων, απέναντι στον Ολυμπιακό. Τα πλάνα της ενδεκάδας για αύριο είναι θολά αρκετά. Γνώμη μου, σύμφωνα με αυτά που μπόρεσα έτσι να αλλιεύσω, ότι ο Παναθηναϊκός αύριο θα κατέβει, υπάρχουν μάλλον, θα κατέβει, δεν είμαι απόλυτος, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κατέβει με τρεις στόπερ, με τριάδα στόπερ αύριο. Γυρνώντας πίσω τον Κουρμπέλη στα στόπερ. Δηλαδή με Διούδη κατά τα δοκάρια, ο Χριστογιώργος ο οποίος έπαιξε με τον Άρη μεσοβδόμαδα έμεινε εκτός αποστολής και μπήκε ο Ξενόπουλος. Με τριάδα πίσω τον Σέγκεφελ, τον Κολοβέτσιο και τον Κουρμπέλη, 3-4-3. Με το Θεοχάρη και το Χατζηθεοδωρίδη να παίζουν την πλευρά. Τον Ανουάρ και τον Αλεξανδρόπουλο που νομίζω ότι θα είναι η έκπληξη αύριο στην ενδεκάδα. Δηλαδή, καλά, έκπληξη αυτό λέμε τώρα δεν θα είναι αν παίξει. Αλλά νομίζω ότι ετοιμάζει το Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο ο Δόνης για το αυριανό παιχνίδι για να του δώσει φανέλα βασικού σε ντέρμπι. Και του Χατζηγιοβάνι Μπουζούκι Μακέντα μπροστά. Δηλαδή, γυρίζει ο Καμπέτσι στον πάγκο. Παίρνει φανέλα βασικού σε ντέρμπι ο Αλεξανδρόπουλο. Γυρίζει ο Κουρμπέλη στα στόπερ. Είναι κάτι το οποίο έχει αρκετέ πιθανότητε να βγει. Νομίζω ότι είναι και καλή τακτική με αυτόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο δεν θα κάνει αυτό που έκανε με τον Όφη μες στη βδομάδα. Σίγουρα θα μπει στη διαδικασία να επιστρέψει κάποιους βασικούς παίκτες στην ενδεκάδα του ο coach Martins. Σίγουρα εκτός είναι ο Τσιμίκας, ο οποίος θα πάρει το ρεπό του, γιατί είναι καταπονημένος αρκετά, όπως είχαν λείψει και κάποια προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη. Εντάξει, ο Σουντανού και ο Χρυστοδηλόπουλος δεν επηρεάζουν. Από εκεί και πέρα έχει άλλον έναν έξω, νομίζω. Άλλος ένας δεν είναι έξω. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θα πάει ουσιαστικά στο 4-3-3 με την τριάδα στα χαφ, την κλασική Γκιγκέρ με Μπουχαλάκη Καμάρα. Ο Ελαραμπή θα αρχίσει βασικός, κάτι που δεν έγινε με τον Όφη. Γενικά είναι μια ομάδα Ολυμπιακός που αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και έτσι όπως είδα και κάποια highlights από τη Γούλφ σήμερα, δεν αποκλείω πραγματικά και εκεί θα πιεστεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να συζητήσω αυτό το σενάριο τώρα, απλά το έφερε κουβέντα. Επειδή η Γούλφ σήμερα με την Arsenal, τουλάχιστον τα highlights και κάποια goal που είδα ήταν αποκαρδιωτική πραγματικά. Αργεί βέβαια το παιχνίδι ακόμα αυτό του Ολυμπιακού. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει αύριο. Επαναλαμβάνω, τα πλάνα ενδεκάδας είναι αυτά. Αυτό που έγινε με τον Αγιούμπ είναι κακός ιονός, όπως και να έχει, διότι δεν. Ο Αγιούμπ γενικά στις τελευταίες του συμμετοχές είναι πάρα πολύ νοθρός. Περπατάει, δεν μαρκάρει, είναι ανόρεχτος, είναι απρόθυμος. Δεν ξέρω πόσο επηρεασμένος είναι. Θα φύγει και θα έρθει κάποιος άλλος, τον οποίο θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να αποδείξει πράγματα. Ο Αγιούμπ είναι ένα πάρα πολύ ακριβό και έχω την αίσθηση ότι δεν έχει αρχίσει καθόλου καλά. Γράφεται για τραυματισμό, δεν υπάρχει τραυματισμό. Γιατί έχει ενοχλήσεις ή κάποιες ενοχλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να σωθούν ιατρικώς ή συνέβη αυτό. Ή δυσαρεστήθηκε που δεν θα παίξει, που δεν θα είναι βασικό στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και άρχισε από τώρα να τσινάει που λένε και στο χωριό μου. Γενικά όπως και να το κάνουμε. Μια κατάσταση που πρέπει θέλει προσοχή, μεγάλη, διότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αποτελεί επένδυση του Παναθηναϊκού για τα επόμενα, εντάξει, έχει περάσει ο μισός χρόνος, για τα επόμενα 3 χρόνια. Έτσι. Και δεν έχει ούτε συμβόλαιο με την ενδεκάδα,
και ούτε τίποτα. Τώρα, αν επειδή ξέρει ότι ο Δόνης θα φύγει, τον ψιλογράφει, είναι κάτι που θα φανεί και από τη σχέση του που θα αναπτύξει με τον Πογιάτος, εφόσον αυτός θα είναι επίσημα ο νέος προπονητής, μόλις ανακοινώθει, από τη νέα σεζόν. Σήμερα είχαμε και μία ακόμη μαύρη μέρα από τις πολλές τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, στο Βόλιο πέρασε ο Ολυμπιακός, οπότε ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ. Αν κάνει το 2-1, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους τελικούς της Volley League. Η άσχημη στιγμή σήμερα ήρθε από το τμήμα Πόλο, ένα τμήμα το οποίο φυτοζωεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και στις χρυσές εποχές του ερασιτέχνη δεν πρωταγωνιστούσε. Το σημερινό όμως να μην ταξιδέψει καν η ομάδα στοιχείο για να παίξει για την 21η αγωνιστική σε ένα νησί μάλιστα που από όσο ξέρω έχει και αρκετούς Παναθηναϊκούς. Θα μου πεις δεν θα πηγαίνανε στο γήπεδο, αλλά τέλος πάντων να μην κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός για οικονομικούς λόγους και να προτιμάει να μηδενιστεί και να αφαιρεθεί βαθμός μόνο και μόνο επειδή φέτος δεν υπάρχει υποβιβασμός λόγω του ιού, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εγώ στη σελίδα και παρεξηγήθηκε αυτό από κάποιους φίλους κακώς, γιατί δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή να ανοίξω το στόμα μου και ούτε θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Έκανα μια απλή καταγραφή γεγονότος, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όσοι καταλαβαίνουν πόσο ντροπιαστικό είναι αυτό, δεν χρειάζεται να τους το πει ο άλλος. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη. Και επειδή μέχρι την Τρίτη, τουλάχιστον, η διοίκηση του Ερασιτέχνη έχει ονοματεπώνυμο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν ξέρω για ποιο λόγο η διοίκηση του Ερασιτέχνη αυτή τη στιγμή αποφάσισε να κάνει αυτό το πράγμα. Να μην ανέβει καν η ομάδα στο πλοίο, έστω να πάει να παίξει στοιχείο. Είναι ακατανόητη η κίνηση. Εδώ τέτοιο καιρό πέρσι συζητούσαμε για ΠΑΟ Live, συζητούσαμε για ΠΑΕ, για 40, 20, 50 εκατομμύρια και δεν βρέθηκαν τώρα, ξέρω εγώ, το στοιχείο. Και τέλος πάντων έχεις και ορισμένους να κάνουν και υψηλή κριτική και σε καθημερινή βάση να εγκαλούν, τουλάχιστον εμένα, γιατί εμένα βρήκαν μπόσικο. Άλλους συναδέλφους τους που γράφουν ότι ο Αλαφούζος επιστρέφει στη συνείδηση των Παναθηναϊκών, δεν τους αγγίζουνε. Ο Γκαραγκάνης τους πειράζει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Να έχεις να σε εγκαλούν και για το γηπεδικό, χωρίς να βλέπουν τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το πράγμα, θα μου πεις πάλι ρε Γκαραγκάνη στο γηπεδικό, το πας σε πού θες να το πάω, στο γεγονός ότι δεν κατεβήκαμε στο πόλεμο με τυχείο. Στο γηπεδικό φυσικά θα το πάω. Αν δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, ότι εδώ παίζεται το μέλλον του συλλόγου και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη και κάθε μέρα από εδώ και πέρα, τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε. Ναι, πρέπει να αποδεχτούμε τη μοίρα μας μετά και να καθίσουμε σπιτάκια μας και να βλέπουμε να μην κατεβαίνει η ομάδα να παίζει στα γήπεδα. Είναι το τελευταίο στάδιο αυτό, να ξέρετε. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αποχή από τις προπονήσεις το 18, χρωστά στο μανάδι, τώρα δεν κατεβαίνεις, έχεις πέσει Α2, στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Εντάξει, δεν λέω, πήραμε το λικάπο και το πανηγυρίσαμε, αλλά το σημερινό είναι ακατανόητη απόφαση. Δεν μπορώ πραγματικά ούτε να το καταλάβω, ούτε να το χωνέψω. Έτσι. Και επίσης, αυτό που πρέπει να καταλάβετε, φίλοι μου καλοί, για να περάσω και στα μηνύματά σας, να μην καταχράζομαι άλλο το χρόνο, για να χάσουμε όσα λιγότερα γίνεται, είναι ότι σε 72 ώρες από τώρα θα ξέρουμε τη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Είναι Σάββατο σήμερα, ναι. Και ο μοναδικός άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε να σχηματίσει διοίκηση, ψηφοδέλτιο και όπως φαίνεται διοίκηση αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, είναι ο Τάκης Μαλακατές. Ένας άνθρωπος που δεδομένα, όπως είπαμε, όσο καλή διάθεση και να έχει και όσο εμπειρία παναθηναϊκή να έχει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συντηρήσει επαρκώς τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Πώς όταν δεν ασχολείται κανείς με τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που είναι ένα ενδυνάμει χρυσορυχείο για όποιον του κόβει και ενδιαφέρεται. Πώς περιμένουμε μετά αγοραπολισία ΚΑΕ που ακούω, ενδιαφέρον για ΠΑΕ κτλ. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει στις συγκεκριμένες συνθήκες είναι να αποδεχτούμε όλη τη μοίρα μας και σε καμία περίπτωση να μην αντιδρούμε πλέον. Και δεν, όταν λέω αντίδραση, δεν εννοώ σε καμία. Δεν εννοώ ακρότητες. Ούτε καν κριτική. Αν είχε γίνει το σημερινό στο Πόλο σε άλλο τμήμα, με άλλη διοίκηση, θα είχαν βγει πυρήνα άρθρα.
δεν αντιλαμβάνεται κανείς ο οποίος κάνει υψηλή κριτική για το γηπεδικό, το οποίο μπορεί σε σημαντικό βαθμό τουλάχιστον να βγάλει το σύλλογο από το τέλμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνει αυτός ο κόσμος, τέλος πάντων, αυτή η μερίδα του κόσμου που έχει την αποψάρα της και στέκεται σε αυτήν, λες και οι άλλοι, λες και οι υπόλοιποι είμαστε τίποτα οστρογότηθοι, ας πούμε, και δεν έχουμε γνώμη και έχουν μόνο αυτοί που δεν ξέρουν καν τα στοιχειώδη βασικά. Συγκεκριμένοι τύποι, αναφέρομαι σε διάφορους Facebook σχολιαστές που μπαίνουν από κάτω από τα post και κράζουν όποιον δεν τους αρέσει. Είναι Σάββατο βράδυ. Τρίτη απόγευμα είναι εκλογές στον Ερασιτέχνη. Μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος όταν κανένας σοβαρός επενδυτής δεν έχει εκδηλώσει μέχρι σήμερα που μιλάμε ενδιαφέρον. Σε μια εποχή που υποτίθεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει δρομολογήσει τη στέγασή του. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος ή είναι μόνο στα δικά μου μάτια αυτό? Διότι αυτό είναι πολύ χειρότερο από μια ήττα αύριο. Είναι πολύ χειρότερο από το γεγονός ότι η ομάδα διασύρθηκε και δεν κατέβηκε στοιχείο, δεν ταξίδεψε καν. Είναι πολύ χειρότερο. Διότι αυτό σημαίνει ότι ο σύλλογος σιγά σιγά σταματά να έχει ελπίδα και ένα μικρό όραμα έστω για το μέλλον. Σε αυτές τις εκλογές που έπρεπε να γίνεται ουρά από αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν, δεν ασχολείται μέχρι στιγμής κανείς. Και επαναλαμβάνω, για έναν Ερασιτέχνη που ανεξάρτητα με το τι γράφουν οι διάφοροι ψεύτες, οι οποίοι παρομοιάζουν το γήπεδο της Λίλη των 30.000 κατοίκων με την Αθήνα των 5 εκατομμυρίων και συγκρίνουν πολυδομικά το τι συμβαίνει στη Σαν Λορέτζο στην Αργεντινή και το τι ισχύει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πέραν αυτών δηλαδή, πέραν αυτής της αντίληψης, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι ο Ερασιτέχνης αυτή τη στιγμή, στην περίπτωση που προχωρήσει, ο Βοτανικός είναι πλούσιος, μετατρέπεται σε ένα οργανισμό εντός του Παναθηναϊκού πάρα πολύ πλούσιο, με δική του περιουσία κανονική που θα χρησιμοποιεί και όχι κλειστές αίθουσες, με έσοδα, με δυνατότητα στέγασης των περισσότερων, μην πω όλων, τμήματων, δεν καταλαβαίνω πραγματικά ούτε το μυαλό που κουβαλάνε ορισμένοι, αλλά και εσείς πλούσιοι Παναθηναϊκάρες που, ας πούμε, μας τα έχετε κάνει ζέπελιν όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, με το πόσο Παναθηναϊκοί είστε από πίσω. Και δεν εγκαλώ κανέναν αυτή τη στιγμή. Λέω ένα παράπονο, εκφράζω ένα προσωπικό παράπονο. Διότι για πολλούς αποδάφτους, όλους τους βάζω μέσα. Είτε τους συμπαθώ, είτε τους αντιπαθώ. Όλους. Και όταν λέω όλους, εννοώ όλους. Έβαλαν όλοι αυτοί, λοιπόν, όλη αυτή η περατζάδα που έγινε τα τελευταία χρόνια. Και αναφέρομαι και σε διοίκηση που, όσον αφορά τις αντιλήψεις, είμαι πιο κοντά, είμαι προσκύμενος. Βάλαν τον κόσμο να μαλώσει, να τσακωθεί και τώρα στα κρίσιμα που η ομάδα εδώ σβήνει ουσιαστικά, αποστασιοποιημένοι όλοι. Εγώ αυτό που έχω πει πριν καιρό ισχύει. Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 είναι η υπομονή μου, γιατί ξέρω ότι μέχρι τότε θα έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα με το γηπεδικό. Δηλαδή, ή θα προχωρήσει διπλή ανάπλαση και ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει το παλάτι του και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, ή δεν θα προχωρήσει διπλή ανάπλαση, θα τελματώσει και μετά δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα στο Λεωφόρο και θα φύγει στο ΟΑΚΑ. Αυτά είναι τα δύο σενάρια. Έτσι δεν υπάρχει σενάριο Λεωφόρου. Αφήστε αυτά που λένε, είναι εντάξει, να χτυπήσουν τον κόσμο στο συνέστημα και στην άγνοιά του. Οι δύο προοπτικές αυτή τη στιγμή είναι Βοτανικός ή ΟΑΚΑ. Το δίλημα. Δεν υπάρχει Βοτανικός ή Λεωφόρος. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι Βοτανικός ή ΟΑΚΑ. Όποιος το καταλαβαίνει, καλώς. Όποιος το καταλαβαίνει, πρόβλημά του το καταλάβει σε λίγα χρόνια. Ελπίζω ότι βασικά να μην το καταλάβει. Αλλά στο χειρότερο σενάριο θα το καταλάβει. Έτσι. Ανεξαρτήτως λοιπόν πεπιθήσεων, όλοι όσοι πέρασαν από την ομάδα τα τελευταία χρόνια, για αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μη υπερασπίσιμη η θέση τους. Ουδής μπορεί να την υπερασπιστεί. Επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά τα δικά μου πιστεύω, τα οποία περισσότερο τα γνωρίζετε, στην περίπτωση που μέχρι το καλοκαίρι του 2021 δεν δω μία κίνηση και βλέπω αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται, για μένα τελείωσε η υπόθεση αυτή. Δεν θα αναφερθώ ξανά, όπως βλέπετε, ότι αποφεύγω και δεν αναφέρω ούτε καν ονόματα πλέον. Ελπίζω να. Συγγνώμη αν σας φόρτισε ένα και Σάββατο βράδυ. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ο κόσμος που είναι online βέβαια, αλλά δεν έχει να λέει, εσείς που είστε. Συγγνώμη αν σας φόρτισα, αλλά η εξέλιξη με το Πόλο
Και δευτερευόντως, ότι πέραν του κυρίου Μαλακατέ δεν υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή με στιβαρό πορτοφόλι να κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο και να προεκτείνει τη διετία Γιαννακόπουλου, είναι εξοργιστικά. Δηλαδή, άμα καθίσετε να σκεφτείτε, είναι εξοργιστικά. Πάμε να δούμε και τη δική σας γνώμη. Τι λέτε για όλα αυτά. Ο Γιώργος, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πέρα από οικογένεια, έχεις πει δεν παίζει να έρθουν πίσω. Πατέρα το ίδιο, ΔΓ φεύγει, Άλαφ μακριά μας. Ποιος άλλος Έλληνας θα μπορούσε να σταθεί απαρκώς οικονομικά προστατευτικά στην ομάδα. Ξένος ξένοι θα είναι μόνο καλοί οικονομικά, αλλά πώς θα κοντραριστεί το παρασκήνιο. Μήπως μαζικά να κάναμε κάτι σαν λαϊκή βάση με την έννοια του φόρουμ αποφάσεων για το μέλλον της ομάδας. Μια ιδέα λέω. Γιώργο μου, η λαϊκή βάση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει όσες φορές έχει γίνει, έχει αποτύχει. Καταλαβαίνω ότι το λες με αγνό τρόπο και καλά κάνεις και εκφράζεσαι, αφού τέλος πάντων το θεωρείς ως λύση, καλά κάνεις και το μοιράζεσαι μαζί μας. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορώ εγώ να βρω επενδυτή. Ούτε εγώ θα καθίσω να σου αραβιάσω 10 ονόματα εδώ, Γιωργάρα, τώρα να σου πω ότι να αυτός μπορεί να αυτός. Δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι γιατί δεν θέλει κανείς. Γιατί δεν θέλει κανείς και μην ακούσω, δεν τους αφήνουν. Εδώ τώρα στον ερασιτέχνη, με ένα εκατομμύριο ουσιαστικά. Με ένα εκατομμύριο φτιάχνεις διοίκηση η οποία μπορεί να σε πάει στο βοτανικό σε 4 χρόνια και να το αποσβέσεις κιόλας και να φτιάξεις τμηματάρες. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατί σαν να μην θέλει να μπλέξει κανείς, σαν να μην θέλει να βάλει κανείς το κεφάλι του στον τορβά. Λάμπρο, θεωρούμε όλοι βέβαια ότι ο ΔΓ δεν φεύγει, όμως εγώ έχω να σου πω φίλε ότι εκ των έσω οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι φεύγει οριστικά και δεν ξανασχολείται ούτε θα ξανασχοληθεί ποτέ. Φυσικά ελπίζω να μην ισχύει, αλλά δυστυχώς μάλλον ισχύει. Μανώλη μου, να διευκρινίσω ότι η δική μου θέση δεν είπα εγώ ποτέ ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν φεύγει. Αν το λες για μένα. Αν το λες για το κοινό αίσθημα που ενδεχομένως αντιλαμβάνεσαι, οκ, είναι άλλη συζήτηση. Θα σου μιλήσω για μένα. Δεν είπα ότι δεν φεύγει. Σήμερα η απόφαση αυτή χρεώνεται στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μέχρι την Τρίτη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Εφόσον εκλεγεί η διοίκηση Μαλακατέ, είναι μια διοίκηση η οποία είναι αρκετά κοντά, είναι μέλος. Είναι μέλος της υπάρχουσας διοίκησης ο κ. Μαλακατές. Έχει σχέση. Στο μπάσκετ, μέχρι που να πουλήσει με 25, 55, 135 εκατομμύρια τον Παναθηναϊκό, όσα θέλει τέλος πάντων, είναι εδώ. Θα πρέπει να πουλήσει την ΚΑΕ για να φύγει. Εγώ δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι έχει φύγει ο Γιαννακόπουλος. Γιατί είναι ψέμα. Αυτή τη στιγμή όλες οι κινήσεις, όσο αυτός έχει το μετοχικό μαχαίρι και το μετοχικό καρπούζι, όλες οι κινήσεις περνάνε απάνω του, θετικές ή αρνητικές. Δηλαδή, άμα πάρουμε το πρωτάθλημα στο Βόλεθ, το έχει πάρει ο Γιαννακόπουλος, το σημερινό να μην το χρεωθεί ο Γιαννακόπουλος. Δεν είναι λογική, παιδιά, αυτή. Καμία λογική δεν υπάρχει. Όσο είναι πρόεδρος των Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, δεν έχει φύγει. Είναι πολύ απλό, Μανώλη μου, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, είναι αυτονόητο, φίλε μου. Καλησπέρα, Λάμπρο. Τι πρέπει να κάνουμε με τον Ερασιτέχνη? Έπρεπε να είμαστε μέλη εδώ και χρόνια, μόνο να κράζουμε. Είμαστε, λυπάμαι για την κατάντια μας, φίλε. Χρήστο, έχεις δίκιο και το έχω ξαναπεί. Είναι λάθος όλων μας, αλλά εγώ εδώ δεν μιλάω για τα. Πρόσεξε, δεν έθιξα το ζήτημα των 500-600 ταμιακών εντάξει μελών, 700 ή 800 ή πόσα είναι, που είναι σίγουρα κάτω από 1000. Δεν έθιξα αυτό το κομμάτι. Εδώ με Γιαννακόπουλο στη διοίκηση. Που ο Γιαννακόπουλος όταν ανέλαβε τον Ερασιτέχνη ήταν ο πιο δημοφιλής παράγοντας. Και φτάσαμε πάλι στη σημερινή κατάσταση. Εντάξει, είναι εκτός, πώς να το πω, της νοοτροπίας μας αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπα και στον Γιώργο πριν ότι οι λαϊκές βάσεις αποτυγχάνουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ, φίλε μου Χρήστο, άλλο πράγμα συζήτησα. Μπορεί να έρθει, αν έρθει αύριο το πρωί ένας άνθρωπος και επενδύσει με πιστότητα και με καθαρές κουβέντες και με πλάνο στον Ερασιτέχνη, δεν θα μαζέψει 5.000 μέλη ο Παναθηναϊκός. Σαφέστα θα μαζέψει. Και δεν το λέω για το παράδειγμα του Alive που δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε για άλλους λόγους. Έτσι, εντάξει, είμαστε και σε μια χώρα που είναι δύσκολα. Έτσι. Δεν λέω ότι τα 50 ευρώ δεν είναι ένα ποσό που το χρόνο τα βρίσκεις. Σαφέστατα το χρόνο τα βρίσκεις. Οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, ανεξαρτήτως του εργασιακού μας στάτους, τα 50 ευρώ τα βρίσκουμε. Είναι και αμέλεια. Εγώ το έκανα και εκ πεποιθήσεως τουλάχιστον αρκετά από τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Διότι. Εντάξει, τι να πω. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είχα εμπιστοσύνη ούτε στη διοίκηση του Μπαλτάκου, ούτε στη διοίκηση, θα μου πεις με τον Γιαννακόπουλο, ήταν άλλη λόγη. Αλλά δεν θα μιλήσουμε εδώ για μένα. Εντάξει, εγώ την ευθύνη μου την αναλαμβάνω και τη λέω και δημόσια. Μίλησα όμως, Χρυσταρά μου, για άλλο πράγμα. Μίλησα για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να βγει έστω στιβαρά μπροστά και να πει, παιδιά, έχουμε 5 δραχμές. Θέλω και από εσάς άλλες 2. Θέλω και τα νόμιμα από ΠΑΕΚΑΕ. Τα θέλω στην ώρα τους από ΠΑΕΚΑΕ.
να μαζέψουμε 9-10 δραχμές, να κάνουμε δουλίτσα. Ποιος θα του πει όχι? Ποιος θα του πει όχι? Αλλά όταν εν έτη 2020 καλοκαίρι, που περιμένουμε όλοι υποτίθεται ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο, έχουμε μπλέξει αλαφούζους, κατασκευαστικές, Αργεντίνους, Αμερικάνους, όλοι μας και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Δεν μπορώ να χωνέψω και να πιστέψω ότι μοναδικό ψηφοδέλτιο την Τρίτη, ελπίζω να διαψευστώ στις ώρες που μεσολαβούν μέχρι τότε, θα είναι ο κύριος Μαλακατές. Δεν γίνεται. Και προσέξτε, μπορεί να βγει ο άνθρωπος που δεν θα βγει να το πει ότι είναι φουλ βοτανικός. Δεν θα το πει. Το ακριβώς αντίθετο θα πει. Αλλά δεν με νοιάζει η άποψή του. Δηλαδή, πώς να σας το πω, προτιμώ μια στιβαρή διοίκηση στον Εραστέχνη που θα κρατήσει και τα τμήματα και ας πολεμήσει το γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα? Να έχει όμως άποψη. Όχι να έχει άποψη επειδή είναι ο τάδε και ο τάδε. Όχι επειδή είναι ο Λάμπρος Γκαραγκάνης πρόεδρος και ο Λάμπρος Γκαραγκάνης είναι στο απειρόβλητο και ακόμα και να βγάλει την Τζουτζού έξω και να αρχίσει τα Golden Shower να τον αποθεώνουν και να στέκονται να κρέμονται από κάτω έτσι. Αυτό δεν είναι στάση αντιμετώπισης φυλάρθων. Δεν είναι στάση, δεν είναι στάση αυτή το λιβάνισμα. Όλοι εντάξει, έχουμε ενδεχομένως κάποιες συμπάθειες. Κάνουμε και κριτική. Αυτό που συμβαίνει όμως εδώ είναι άλλο πράγμα. Θα είχαμε γλιτώσει πολλά, ρε γαμώτο. Πολλά θα είχαμε γλιτώσει. Πάρα πολλά πράγματα. Πάλι μπαλκονάτος Λάμπρο, όχι και μπαλκόνι ρε παιδιά. Εδώ στην κουζίνα είμαι. Πού το είδες στο μπαλκόνι, αφού έχει τοίχο από πάνω. Δεν είμαι στο μπαλκόνι. Τον Αύγουστο μάλλον στο μπαλκόνι. Γενικά, Λάμπρο, έχουμε γίνει ομάδα reality, όλοι τσακώνονται με όλους. Έχουμε συνέχεια εκλογές στον Εραστέχνη και κατά περιόδους έχει αναλάβει κάθε πιθανός και απίθανος εκλογές στις άλλες ομάδες. Δεν γίνονται. Μόνο εμείς θα έχουμε αυτά. Γενικά, έχει κουραστεί ο κόσμος με όλα αυτά, λέει ο Θανάσης. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός και να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα αθλήματα που κατεβάζει η ομάδα. Το τμήμα Πόλο έχει τραβήξει τα πάνδυνα πραγματικά και όχι μόνο φυσικά αυτό το τμήμα, αλλά το συγκεκριμένο πραγματικά κρίμα και άδικο. Αν είναι έτσι να το καταργήσουμε πραγματικά, όχι Λάμπρο. Εγώ, επειδή το έχω διαβάσει και από άλλους καλούς φίλους και ο φίλος μου ο Στέλιος που τον έχω χάσει τώρα τελευταία εδώ στα live, το είχε πει τις προάλλες ότι να κλείσουμε το Πόλο, όταν είχαμε χάσει από τον Ολυμπιακό την τελευταία φορά. Αλλά όχι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανοίγει τμήματα, όχι να κλείνει. Δέχομαι ότι δεν γίνεται να πηγαίνεις παντού καλά. Κάπου δεν θα πας, ρε παιδί μου. Να υπάρχει όμως, ρε αδερφιά, ένα πλάνο. Θα μου πείτε είναι από τις λέξεις πλάνο και στήριξη που τις έχετε συγχαθεί όπως και εγώ. Ωραία. Να υπάρχει μια φυσική παρουσία η οποία θα είναι διατεθειμένη τουλάχιστον να διαχειριστεί ό,τι υπάρχει. Να διαχειριστεί, γιατί ξέρετε τι θα κάνει. Πείτε ότι βγαίνει η διοίκηση Μαλακατέ. Που θα είναι ουσιαστικά μια εκλεγμένη διοίκηση, αλλά επιπέδου δυνατοτήτων οικονομικών πρωτοδικίου. Δηλαδή, θα είναι, πώς το έλεγαν οι γέροντες, θα είναι σαν να έχεις πρωτοδικείο, αλλά δεν θα έχεις πρωτοδικείο. Αυτό θα είναι. Γιατί στην πρώτη δυσκολία θα πάνε και θα πούνε, όπως τρέχανε παλιά, Δημήτρη, δώσε μας 10 χιλιάρικα, δώσε μας 20 χιλιάρικα, δώσε μας 30 χιλιάρικα. Αυτό θα γίνει. Τι περιμένετε ότι θα γίνει? Εκτός αν υπάρχει κάποιος από πίσω ο οποίος χρηματοδοτεί σταθερά. Διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, από όσο γνωρίζω, δεν μπορεί να βάλει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Το παλιά είχε βάλει ο ιστορικός ηγέτης, έτσι, ο ιστορικός ηγέτης, το ιστορικό στέλεχος, ο κ. Μακρόπουλος. 1 εκατομμύριο είχε βάλει στον Εραστέχνη. Υπήρχαν άνθρωποι που τον έβριζαν. Και του έλεγαν στις γενικές συνελεύσεις ότι είναι γερουσία εδώ πέρα, το κάναμε καπί. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Και ο άνθρωπος είχε βάλει 1 εκατομμύριο από την τσέπη του, επειδή γούσταρε έτσι. Είχε την οικονομική άνεση και βοηθούσε. Και σε πολύ δύσκολες εποχές που θα είχε διαλυθεί το σύμπαν. Υπάρχει ευθύνη. Αυτό με τον Εραστέχνη, δηλαδή το σκεφτόμουν το μεσημέρι πριν το Πόλο, το σκηνικό, και λέω, ρε γάμο, το δεν γίνεται 3 μέρες πριν η μοναδική υποψηφιότητα να είναι ο Μαλακατές, τώρα με το γήπεδο να τρέχει. Άρα δεν τρέχει τίποτα. Γιατί αυτοί που ήταν άρα δεν θα γίνει τίποτα. Το μυαλό μου πλέον εκεί πηγαίνει. Και δεν λέω για θυμού μόνο αυτά. Δεν γίνεται να ξέρουμε κάποια πράγματα ότι προχωράνε στο γηπεδικό εμείς που είμαστε τίποτα. Εγώ που είμαι τίποτα. Και να μην το ξέρουν άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ελληνικό επιχειρήν, δραστηριοποιούνται, είναι Παναθηναϊκοί, έχουν πολύ μεγάλη περιουσία, είναι σούπερ επιτυχημένοι στους τομείς τους και να μην ασχολείται κανείς. Σου λέει κάτσε εδώ, σε 3 χρόνια, 4 εκεί. Δεν μπορεί να το βλέπω εγώ και να μην το βλέπουν αυτοί. Άρα δεν θέλουν, άρα δεν υπάρχει κανένας.
Είναι λόγια απογοήτευση. Συγγνώμη, δεν είχα σκοπό να σε χαλάσω το Σαββατοβράδο, αλλά είμαι απογοητευμένο. Ναι, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένο με την εξέλιξη αυτή. Ελπίζω πραγματικά μέχρι την Τρίτη να βρεθεί ένα κανονικό ψηφοδέλτιο με άνθρωπο που έχει λεφτά λεφτένια, κανονικά και διάθεση σαν του κύριου Μαλακατέ, πραγματικά γιατί πιστεύω ότι έχει διάθεση και δεν μου φταίει σε τίποτα ο άνθρωπο. Σα ίσα και επειδή τον έχω ακούσει και κάποιες φορές να μιλάει, είναι ένα πολύ συμπαθής άνθρωπο και χαμηλών τόνων, ήπιων τόνων, έτσι. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν θέλει πρόεδρος πλέον οι οποίοι να είναι καλοί στην παρέα ή καλά παιδιά ή να έχουν προσφορά και να μένουμε στα πίσω. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται χρηματοδότηση. Αφήστε λίγο τους ρομαντισμούς στην άκρη, κάντε τους πέρα. Να και εμένα θεία λένε τι γίνεται στη Σαλορέτζο και στη Λίλ. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι γίνεται στη Σαλορέτζο, δεν μου καίγεται καρφί. Εδώ τι γίνεται. Ποια Σαλορέτζο και ποια Λάνς και ποια Λίλ. Πηγαίνετε και στα Σούρμενα, στο γήπεδο, να κάνετε συγκρίσεις τι πολεοδομική τέτοια έχει στους Γαργαλιάνους και στην Τατάβλα και τι στη Λεωφόρο. Είναι πράγματα αυτά. Είναι σοβαρές αντιδράσεις αυτές εν έτη 2020. Με το τμήμα Απόλλων να μην έχει 2.000 να πάει να παίξει στοιχείο. Και καθόμαστε και συζητάμε για ρομαντισμούς. Και οι ρομαντισμοί κάποια στιγμή, σκεφτείτε, θα μιλήσω για τις δικές μου οικογένειες και αυτή που μεγάλωσα και αυτή που έχω. Όταν το στομάχι αρχίζει και γουργουρίζει, δεν υπάρχουν ρομαντισμοί. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν αγάπες και λουλούδια. Τελειώνουν αυτά. Πόσο δύσκολο είναι εργάμο το να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πόσο δύσκολο είναι. Δεν νομίζω ότι λέω καμία σοφία. Είναι κοινή λογική. Στη Λίλ βγάζει ο άλλος. Τη Λίλ και ζητάει συγγνώμη την άλλη μέρα αφού κατάφερε να επηρεάσει. Πόσο επηρέασε, λέει συγγνώμη, λέει, μάθαμε, το κάναμε γαλλομαθής. Εγώ δεν ξέρω ούτε το ουί στα γαλλικά πώς γράφεται. Και έκατσα και με τη βοήθεια ενός φίλου και βρήκαμε τα τετραγωνικά και τα στρέμματα. Γαλλομαθή. Σιγά μη σου φέρουμε και την Αρβελέρ για να γράφεις τη Μιμπό για το γήπεδο της Λίλη. Καλησπέρα Λάμπρο, κάτι άσχετο από το σήμερα. Ποια είναι η στιγμή που πανηγύρισες περισσότερο με τον Παναθηναϊκό? Εκτός γηπέδου, το 0-1 στο Άμστερνταμ. Μέσα στο γήπεδο... Καλύτερη στιγμή, Πιο έντονα. Μπορώ να θυμηθώ. Όλα τα πανηγυρίζω. Εγώ εδώ πανηγύριζα προχτές τα γκολ με τον Άρη και στα έδρανα. Πιο έντονα. Εντάξει, με τον Άγιαξ ήμουνα και 16 χρονών. Πώς γλίτωσε τότε εκείνο το βράδυ το σπίτι. Εντάξει, είναι το παλιό σπίτι. Είναι ένα θέμα. Θυμάμαι πολύ... Α, με κόλλησες τώρα. Ξέρεις, συνήθως τα πανηγυρίζω όλα το ίδιο. Δηλαδή, έχω ένταση. Ακόμα και έχει παρεξηγηθεί κιόλας κάποιες φορές και η συμπεριφορά μου, ακόμα και στο γήπεδο δημοσιογράφος που θα πανηγυρίζω τα γκολ. Είχα ανέβει μια φορά σε ένα παιχνίδι. Ποιο ήταν με τον Ολυμπιακό, με το γκολ του Μπέργκ με τον Ολυμπιακό, ήταν στη Λεωφόρο που βροντάγαμε τα τέτοια μέσα. Καλά, όχι εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Είναι πολλά. Όλα έντονα, Γιώργο μου. Αυτό που θυμάμαι πάντως εκτός γηπέδου και δεν έχω πανηγυρίσει τίποτα έτσι εκτός γηπέδου είναι το γκολ στο Άμστερνταμ. Το γκολ στο Άμστερνταμ. 8 χρόνια στην επικαιρότητα, κατέστρεψε σε 3 ομάδες, διχασμένη προσωπικότητα, περίμενε να φύγουν πατέρας και θείος για να την κάνει, λέει ο Τζόρτζ. Καλησπέρα Λάμπρο, πάμε αύριο να σπάσουμε το αίτητο επειδή είμαι και λίγο μικρός. Ο Γαύρος έχει αίτητο, όχι. Ακούω που λένε μεταξύ τους ότι έχουν. Όχι, δεν έχει αίτητο το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν κάποιο από τα πειραϊκά που μετράνε με τη Θύελλα Πειραιά κτλ., δεν τα ξέρω. Δώσα και μία εντεκάδα για αύριο. Επίσης, έχουμε και το μάτς με τον Μπάουκ στο Βόλιο ώστε να πάμε τελικό και να το πάρουμε. Είναι μεγάλη ευκαιρία φέτος. Όντως, είναι μεγάλη ευκαιρία και να γλυκαθούμε λίγο περισσότερο με το Βόλιο που έχει καλή ομάδα παρά την απουσία του Στάροβιτς εδώ. Τέλος, έχουμε κάποια εξέλιξη με τις εκλογές του Εραστέχνη, κάποια υποψηφιότητα. Μόνο του Μαλακατέ, Κώστα μου, επειδή προφανώς δεν άκουσες την ενδεκάδα πριν. Η ενδεκάδα που ξέρω εγώ, που πιστεύω εγώ ότι θα είναι, είναι Διούδης κατά τα δοκάρια σε 3-4-3. Κολοβέτσιο Σέγκεφελτ Κουρμπέλης στα στόπερ. Δεξιά Θεοχάρης, αριστερά Χατζη Θεοδωρίδης. Ανουάρ Αλεξανδρόπουλος στα χαφ. Χατζηγιοβάνης Μπουζούκης Μακέντα. Αυτή την ενδεκάδα ξέρω σε 3-4-3. Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία έτσι, αυτά που έχουν έρθει τώρα τελευταία. Λείπει το μπαλκόνι τέτοιες μέρες όντως γιατί έχει πιο δροσιά.
Θα γίνει προετοιμασία στο Πήλιο φέτος να έρθεις να πιούμε κανένα καφέ, λέει ο Ρήγας. Ναι, μου το είπε χθες ο Οδυσσέας, ήταν που μου το είπε. Ότι μάλλον πάμε για πορταριά. Εκεί. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος όμως Λάμπρο για πρόεδρο ΣΑΟ, λέει ο Τεό. Γεια σου, Τεό μου. Λάμπρο, έχουμε βγάλει τους καλύτερους Έλληνες παιχταράδες και τους πούλησαν τζάμπα στο ποδόσφαιρο και πάει και περνάει κάτι σούργελα και καταχρέωσε την ομάδα. Ξεφτυλιστήκαμε παντού στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, ακόμα και στο πόλο. Ντροπή στους μεγάλους Παναθηναϊκούς που μόνο λόγια είναι, λέει ο Νίκος. Νικόλα μου, αντιλαμβάνομαι την πίκρα σου. Λάμπρο μου, εγώ πιστεύω πως χωρίς Βαρδινογιάννη και χωρίς Γιαννακόπουλο δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Τέλος, κοίταξε να δεις, φίλε Τετιών. Όλοι έτσι μεγάλωσαμε. Και εγώ μεγάλωσα με 40 ετών, μεγάλωσα με Γιαννακόπουλο στο μπάσκετ και με Βαρδινογιάννη στο ποδόσφαιρο και τους τιμώ. Αλλά δεν βλέπω αυτό το σενάριο, είναι ουτοπία πλέον. Θα μπορούσε να βγάλει μερικά χρήματα από το Power Live να πάει να παίξει η ομάδα, θα έλεγε κανείς τίποτα, λέει ο Λάμπρος. Μην άνοιξε το στόμα μου για το Power Live που τα μισά λεφτά πήγανε σε διαφημίσεις. Τέλος πάντων. Λάμπρο, γιατί δεν κατέβηκε η ομάδα στο Πόλο, λέει ο Λεόν. Για λόγω του οικονομικού. Ή το ξέρουν Λάμπρο ότι έρχεται τσουνάμι και αναγκαστικά μένουν απαθέστατοι γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, λέει ο αδερφός μου ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Εύχομαι να ισχύει αυτό που λες, Γιαννάρα μου, εσύ. Εύχομαι πραγματικά να ισχύει αυτό. Στο έχω ξαναπεί και σε μήνυμα προσωπικό αυτό. Μια άλλη ιδέα είναι να γίνει στον Εραστέχνη μια αναδιάρθρωση τμήματων με βάση την επιτυχία του, οικονομική εξυγίανση και κυρίως τμήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, όπως βόλεϊ αντρών, γυναικών και μπάσκετ γυναικών, φούτσαλ, πυγμαχία, έτσι ώστε με λίγα λεφτά να πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο. Έχουμε τόσα πολλά τμήματα και πού να πρωτοπάει ο κόσμος, τι να πρωτοστηρίξει. Καλύτερα 5 τμήματα και με ένα μύριο, όπως προείπες, να κάνεις πρωταθλητισμό παρά 23 τμήματα και μόνο ένα τρόπαιο βόλεϊ. Μα τα υπόλοιπα, ρε Γιώργο, τώρα την τοξοβολία. Δεν θα πας να δεις τοξοβολία, εντάξει, είπαμε. Δεν θα πας να δεις. Εντάξει, ακόμα υπάρχουν ωραία σπορ που μπορείς να πας να δεις, ας πούμε. Πας να δεις το πρωτάθλημα στην πυγμαχία κτλ. Εντάξει, είναι ωραία. Αλλά εδώ τώρα ουσιαστικά μιλάμε για τον ερασιτέχνη σε 3-4 αθλήματα. Γι' αυτά λέμε. Τα υπόλοιπα δεν καταλαμβάνουν budget. Κυρίως να ξέρετε ότι τα παιδιά που είναι σε όλες τις ομάδες στα ερασιτεχνικά τμήματα, πέραν τους αθλητές των ομαδικών. Κάποιοι βάζουν από την τσέπη τους, κάποιοι έχουν τους δικούς τους χορηγούς. Μην νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στον Παναθηναϊκό, συμβαίνει και σε άλλες ομάδες. Απλά σε εμάς φαίνεται περισσότερο γιατί είναι η κατάσταση τέτοια που να γίνεται αυτό σήμερα με τυχαίο. Δεν θα το συζητάγαμε αν έπαιζε η ομάδα κανονικά. Ας είχαν 15-2. Δεν με νοιάζει, ας έπαιζε όμως, να κατέβαινε να παίξει. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, είχες πει ότι θεωρείς τον χειρότερο Ισπανό προπονητή, όχι πολύ καλύτερο του Έλληνα, και μιλάς για Ισπανική αθλητική παιδεία για τον Πογιάτος. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αναλογιστούμε τους Ιταλούς προπονητές που έχουμε φέρει ένα διαστήματα, φημισμένη Ιταλική σχολή, και Ισπανούς Πορτογάλους προπονητές που έχει φέρει ο Ολυμπιακός ανά τα χρόνια που έφυγαν ως αποτυχημένοι. Πώς μπορείς να λες ότι έχεις μια πολύ καλή άποψη για το τάδε μοντέλο ποδοσφαίρου από μόνο του? Προφανώς και όλα στο γήπεδο φαίνονται, απλώς θέλω τη γνώμη σου αν έχω παρανοήσει κάτι. Αυτό, φίλε μου Γιώργο, το είχα αναφέρει σχηματικά. Όταν απαξιωνόταν ο Πογιάτος, για τον οποίο εγώ δεν γνωρίζω και προσπάθησα να μάθω κάποια πράγματα και έβλεπα ότι τον λέγανε, πώς τον λέγανε ότι είναι κεφαλονίτης και ότι είναι γαμάτος και από το Πογιάτος, ας πούμε, ότι είναι τουρμπινάτος, τι λέγανε κτλ. Και λέω, ρε παιδιά, αφήστε να τον δούμε τον άνθρωπο, γιατί Ισπανός είναι, έχουν μια κουλτούρα αλφα. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό το είπα, ενδεχομένως το είπα χάρη υπερβολής, ότι ο χειρότερος Ισπανός προπονητής σχέση με τον καλύτερο Έλληνα είναι ανώτερο επίπεδου. Αλλά έναν άνθρωπο τώρα που είναι στη Ρεάλ, εντάξει, δεν μπορεί να είναι ατζαμής. Ας τον αφήσουμε να έρθει, να δουλέψει. Και εγώ είμαι εναντίον της διαδικασίας αυτής. Δηλαδή, δεν το θεωρώ εξέλιξη. Εύχομαι απλά να μας διαψεύσει όλους. Αλλά αφήστε τον να τον δούμε πρώτα. Όχι, δεν λέω για σένα, για το τέλεγα. Έτσι. Ας τον δούμε τον άνθρωπο που τον κοροϊδεύαμε ότι είναι κεφαλονίτης κτλ. Όχι, τον κοροϊδεύανε, όχι με. Έτσι, το όνομά του. Αυτό έλεγα. Ισπανική σχολή. Πορτογαλική σχολή, εγώ τη θεωρώ την καλύτερη. Την Πορτογαλική σχολή προπονητών τη λατρεύω. Κορυφαίοι προπονητές. Έτσι. Ακόμα και ένας ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός, ενδεχομένως, ο Νούνιο Εσπίριτο Σάντο, της Γούλφς, τώρα. Ξέρετε ότι ήταν στον Παναθηναϊκό προπονητής θερματοφυλάκων επί Ζεσουάλντο Φερέιρα. Τώρα, πριν λίγα χρόνια. Δεν τον είδε κάποιος ότι, παιδιά, αυτός φαίνεται καλός. Δεν τον είδε κανείς, δεν ασχολήθηκε. Κανείς. Βαλένθια, έκανε την πορεία του άνθρωπος, στη Γούλφς τώρα. Κανείς δεν τον είδε το Σάντο. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έρθει ο Πογιάτος και να μας βγάλει τα μάτια, να παίζει μπαλάρα, όπως λένε ότι παίζουν οι ομάδες του στα τμήματα υποδομής, στους νέους. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε ορισμένες ποδοσφαιρικές σχολές.
Σίγουρα υπάρχουν προπονητές Ιταλοί που έχουν έρθει εδώ πέρα και τους έχουμε κράξει και έχουν φύγει αποτυχημένοι κτλ. Κτλ. Ισχύει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι σχολές ανώτερες της ελληνικής. 100%. 100% Γιώργο μου, και η Ιταλική και η Ισπανική. Καλησπέρα Λάμπρο από Αγρίνιο, μήπως ξέρεις για ποιο λόγο μείνει εκτός αποστολής ο Αγιούμ. Επικαλέστηκε Γιώργο μου ενοχλήσεις. Όταν έμαθα ότι δεν θα είναι στην 11, επικαλέστηκε κάποιες ενοχλήσεις, του κάνανε εξετάσεις, δεν βρήκαν κάτι. Ο Δόνης δεν μπορούσε να τον βάλει στην αποστολή από τη στιγμή που πονούσε, έτσι έλεγε. Τώρα, αν πονούσε, δεν πονούσε, να είναι καλά το παιδί στην υγεία του. Αλλά ότι πατάει τον από αυτό του όσες φορές έχει παίξει τελευταία, είναι ντεφορμέ, δεν μπορούσε να τον ξαναβάλει ο Δόνης βασικό, αφού το μεγάλο περίπατο κάνει. Έτσι, τον κάνει μόνο του αυτό, το κάνει στο γήπεδο. Εύχομαι να συνέλθει γιατί είναι 500 το συμβόλαιό του. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, όντως, αν τρέχει το γήπεδο, γιατί δεν έρχονται κι άλλοι στον Εραστέχνη, όντως, λέει ο Λάμπρος. Κάποιοι πολέμησαν εκ των μέσων τον Καλτσίδη να μην πάρει την ΠΑΕ πριν καιρό και ξέρω καλά τι σου λέω. Όσοι δεν ξέρουν το συγκεκριμένο κύριο, ας τον γκουγκλάρουν αφού ο πόλεμος το συγκεκριμένο πέρασε και μιλάμε για μεγαθύριο τότε. Άστα να πάνε. Όλο και πιο πολύ πιστεύω ότι είναι ενέχειρο της οικογένειας και από ό,τι φαίνεται περνάει η γνώμη του σε όλα δυστυχώς. Εντάξει, Χριστό, ας το λήξουμε αυτό με την οικογένεια. Δηλαδή, να σου πω κάτι, μήπως φταίει η οικογένεια που δεν μπήκαμε στο πλοίο της γραμμής για τυχείο σήμερα. Μήπως πήραν τον Γιαννακόπουλο τηλέφωνο και του πάνε να μην δώσει 2.000, να το πούμε και αυτό. Για σοβαρευτείτε λίγο, αν είναι δυνατόν. Στο προηγούμενο κομμάτι που λες για τον Καλτσίδη, όταν έγραψα για την ιστορία του Καλτσίδη και τη συνάντηση με τον Γιάννη Αλαφούζο στο γιο του, στο Φλίσβο, στη Μαρίνα Φλίσβου, μόνο που δεν είχαν πέσει να με φάνε τότε. Και την ανακαλύψα την ιστορία το 2017, ότι έγινε. Ενώ είχε γίνει το 2012, τότε που πήγαμε και του είπαμε σε έναν άνθρωπο με την περιουσία που τότε ήταν πολύ πιο ισχυρό σε σχέση με τώρα, ότι έχουμε ένα πλάνο λαϊκής βάσης το οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε και συγγνώμη πάρα πολύ. Βέβαια. Το έγραψε ο ένας, το κράξαν οι άλλοι. Τι, αφού τότε. Μαρούλι. Τέλος πάντων. Να υπάρχει πλάνο και η ομάδα που κατεβάζουμε να έχει ένα επίπεδο, και δεν γίνεται να παίρνει πάντα τίτλο, λέει ο Λάμπρος. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού κουράστηκε, βαρέθηκε, αποστασιοποιήθηκε, ξενέρωσε. Ο σύλλογος πάει για σβήσιμο έτσι όπως τον κατάτησαν χρόνια τώρα, λέει ο Λευτέρης. Λάμπρο, όλα αυτά που λες με τον Δήμαρχο και τις ανακοινώσεις για Βοτανικό είναι ακόμα στα λόγια. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι στην πράξη. Ίσως γι' αυτό δεν μπλέκει και κανένας ακόμα με τον Εραστέχνη. Φοβούνται ότι δεν θα γίνει τίποτα στο μέλλον. Μπορεί, Αλέξανδρε. Μπορεί. Όσοι όμως ξέρουν τι γίνεται, γνωρίζουν κάτι περισσότερο για την ιστορία. Άρα λοιπόν, αν ισχύει αυτό που λες, ξέρουν ότι δεν θα προχωρήσει και μάλλον κοροϊδεύει ο Μπακογιάννης. Θα κριθεί ο Μπακογιάννης αν κοροϊδεύει. Θα κριθεί πάρα πολύ εύκολα. Από όλους μας θα κριθεί. Έτσι. Νομίζω ότι πλέον είναι καθαρά θέμα αδιαφορίας και ότι εγώ δεν πάω να μπλέξω εκεί γιατί είναι τοξικά. Αυτό πιστεύω ότι σκέφτονται. Μπορεί να κάνω λάθος. Με το φτωχό μου το μυαλό αυτό μπορώ να σκεφτώ. Εύχομαι να μην είναι κόντρα στο γήπεδο του Βοτανικού. Ποιος ο Μαλακατές, η διοίκηση του. Τι περιμένεις να είναι υπέρ. Καλησπέρα. Δύο θεματάκια. Πρώτον, για να εμφανιστεί κάποιος με ψηφοδέλτιο στον Εραστέχνη, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέλος του για τουλάχιστον ένα έτος. Δεύτερον, ο Εραστέχνης είναι σωματείο το οποίο δεν διανέμει κέρδη, άρα η αναφορά σε χρυσορυχείο χρειάζεται διευκρίνηση. Καταλαβαίνω τι λες πάνω. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο, ας σου απαντήσω ανοιχτά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Βρίσκεις, είσαι ο πλούσιος Πάνος Μακρύς και είμαι εγώ ένα μέλος του Εραστέχνη που έχω κάποιο ονοματάκι τέλος πάντων και με βάζει ο Πάνος Μακρύς που είναι Ζάμπλουτος και Παναθηναϊκός, εμένα πρόεδρο που είμαι μέλος του Εραστέχνη και μεταμιακός εντάξει για ένα χρόνο και κάνουμε δουλίτσα. Όσον αφορά το δεύτερο, σαφέστατα και δεν μπαίνουν χρήματα στην τσέπη, όμως τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και απείρως καλύτερα από μένα ότι η κατάσταση που θα έχει να διαχειριστεί αν γίνει ο Βοτανικός η τότε διοίκηση του Εραστέχνη δεν είναι καμία σχέση με τη φετινή. Όταν λέω χρυσορυχείο εννοώ για έναν αυτοχρηματοδοτούμενο αυτάρκη και αυτόφωτο Εραστέχνη ο οποίος θα μπορεί να φτιάχνει ανταγωνιστικά τμήματα χωρίς ο πρόεδρός του να χρειάζεται να βάζει το χέρι στην τσέπη μέχρι το γόνατο. Αυτό εννοούσα πάνω μου. Νομίζω τουλάχιστον σε σένα θα πρέπει να έχω γίνει αντιληπτός, αλλά καλά κάνεις και το διευκρινίζεις για να τα πω ακόμα πιο αναλυτικά. Αλλά ξέρουμε ότι και στις δύο παρατηρήσεις σου λύση σαφέστατα και υπάρχει. Έτσι. Γεια σου Παναγιώτη, ο Μιχάλης λέει: ο ΔΕΛΤΑ ΓΑΜΑ βρήκε απλά τρόπο να τη βγάλει τζάμπα μέχρι να δει τι θα γίνει με Βοτανικό. Αν προχωρήσει το θέμα με τους όρους που θέλει, θα επανεμφανιστεί και καλά σαν σωτήρας. Αν δεν ικανοποιηθεί, τότε θα την κάνει οριστικά, λέει ο Μιχάλης.
Ρε λάμπρο, μας δουλεύεις. Άμα ο άνθρωπος δεν βάζει χρήματα, τι να τον κάνεις που είναι μεγαλομέτοχος, λέει ο Ντετιόν. Σε ποιον αναφέρεσαι τώρα? Α, για τον Γιαννακόπουλο. Μισό λεπτάκι, αυτός είναι το κεφάλι. Άμα δεν θέλει να είναι άλλο, ας τις δώσει για ένα ευρώ. Όσο ζητά 25 και τα 25 δεν θα βρεθούν, η λογική λέει, είτε είναι ευρωπαϊκό φαντ είτε κινέζικο, δεν θα βρεθούν για πολύ καιρό ακόμα. Δεν θέλω να προσδιορίσω με κάποια υπερβολή την οποία μπορεί κάποιοι να κρατήσουν. Θα αργήσει τέλος πάντων το πράγμα αυτό, δηλαδή τη χρονιά αυτή θα τη φάμε, πιστεύω. Όσο είναι εδώ, είναι εδώ. Δεν μπορώ, ρε Ντετιόν, να πω ότι έχει φύγει ο Γιαννακόπουλος αυτή τη στιγμή όταν έχει το 90% της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται. Επί διοίκησης Μπαλτάκου τις καλύτερες χρονιές είχαμε πραγματοποιήσει στο Πόλο, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Λάμπρο, αν είναι αλήθεια ότι σοβαρά φαντς έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ΚΑΕ, πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια να μην έχει βρεθεί κανείς για την ΠΑΕ, όταν στο ποδόσφαιρο υπάρχει δυνατότητα και το κέρδος? Έχουν βρεθεί θανάσιμοι για διαφορετικούς λόγους, ιστορίες δεν προχώρησαν. Κάτσε να δούμε, θα προχωρήσει αυτή στην ΚΑΕ? Όχι, βρε, δεν το λέω για σένα, γενικά το είπα. Ακούω ότι δεν τον ενδιαφέρει πλέον γενικά ούτε το βόλιο, ούτε το πόλο, ούτε τίποτα. Η απόφαση του πλησιάζει πολύ το βγάλισμα της Μπρίζας από άλλα αυτό το 2018, λέει ο Μανώλης. Οι Αργυρόπουλοι τελικά για ποιο λόγο έκαναν πίσω για το τμήμα, ρωτάει η Ρο. Πρώτον, η Ρο, μια παρατήρηση. Απλά έχω δει ότι σε άλλες σελίδες κράζεις τη συγκεκριμένη, τη δική μου δηλαδή. Εδώ είσαι τελείως διαφορετική. Τέλος πάντων, δικαίωμά σου. Παρατήρηση απλά. Στο ερώτημά σου τώρα. Η υπόθεση αυτή έχει χαλάσει εδώ και περίπου ένα μήνα, διότι αυτό που βγήκε ανεπισήμως προς τα έξω ως πληροφόρηση είναι ότι η δημοσιότητα και η έκταση που πήρε το θέμα τους προβλημάτισε. Αν φτάνει τους ανθρώπους να τους προβληματίζει η ενασχόλησή τους με τον Παναθηναϊκό, καλά κάναν και έμειναν σπίτι τους, να μην ταλαιπωρούνται ούτε αυτοί, να μην ταλαιπωρούμαστε ούτε εμείς. Λάμπρο, καλησπέρα. Ίσως είναι ένα τέχνασμα το ότι δεν κατεβήκαμε να παίξουμε σήμερα, δεν θα φύγει ο DPG, απλά θέλει να αφήνει υπόνοιες. Μου κόπηκε το μήνυμα, φίλε μου, εκεί. Δεν τα δέχομαι τα τεχνάσματα εγώ αυτά. Συγγνώμη, φιλαράκι μου. Δεν τα δέχομαι, δεν μπορώ να τα δεχτώ. Το τμήμα του Παναθηναϊκού δεν κατέβηκε να παίξει στοιχείο για 2.000 και να δεχτώ ότι είναι τέχνασμα. Δεν με νοιάζουν τα τεχνάσματα. Λοιπόν, το 79 ήταν 8 πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Μπροστά το 2008 ήταν 20 τα συμπεράσματα δικά σας, λέει ο Φώτης. Ήμουν φανατικός υποστηρικτής του DPG, αλλά το ότι δεν έδωσε ελάχιστα χρήματα να ταξιδέψει η ομάδα του Πόλο πραγματικά έπεσε πολύ στα μάτια μου. Γενικά, ποια η γνώμη σου για Γιαννακόπουλο, γιατί σε ανακάλυψα και σε παρακολουθώ τώρα τελευταία. Αλέξανδρε, μέχρι το 2017 τον θεωρούσα τη μοναδική ελπίδα του Παναθηναϊκού. Δημόσια, με άρθρα, ρεπορτάζ, ακόμα και στην κόντρα του με τον Μπαλτάκο, πίστευα ότι η δική του άποψη για τότε για το ΟΑΚΑ είναι καλύτερη από του Γουδί που δεν γινόταν, όπως αποδείχθηκε ότι δεν γίνεται, όπως και τώρα λέω ότι δεν γίνεται στη Λεωφόρο. Καλό θα είναι δηλαδή και όσοι φίλοι ασχολούνται με το γηπεδικό να βλέπουν και το παρελθόν του καθενός, δηλαδή τι έχει πει και τι έχει γίνει. Γιατί κάποιοι έβλεπαν ερωτσουλήθρα στο ΟΑΚΑ, ας πούμε. Τέλος πάντων. Μέχρι το 2017 τον θεωρούσα τη μοναδική ελπίδα. Από το Athens Alive και μετά, μόλις παρουσίασε το πλάνο του ως σκέψη και έβλεπα και το πώς το πλασάρει, κατάλαβα ότι δεν πηγαίνει κάτι καλά. Και εκεί άρχισα να αποστασιοποιούμε. Χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, πέρυσι που ο ίδιος επικοινώνησε το project του Βοτανικού και το επικοινώνησε σε πάρα πολύ κόσμο. Και πάρα πολλοί κόσμος είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε αυτό, να το αντιμετωπίσουμε θετικά. Πάρα πολλοί κόσμος έμαθε το Βοτανικό εν έτη 2019 από τον Γιαννακόπουλο. Με προβληματίζει η τωρινή στάση του πάρα πολύ και με στεναχωρεί. Αλλά είναι δικαίωμά του. Δεν μπορείς να του επιβάλλεις τι θα κάνει. Ούτε έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο διαβίου να χρηματοδοτεί και να βάζει λεφτά στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Απλά, με αφορμή το μήνυμα του φίλου του νέου φίλου μας εδώ, του Αλέξανδρου, κάτι ακόμα. Παρατηρώ ότι τώρα τελευταία οι φωνές εναντίον του Βοτανικού, της μοναδικής λύσης στέγασης του συλλόγου, έχουν υψωθεί πάρα πολύ. Γιατί τώρα, και όχι πριν ένα χρόνο, ο Γιαννακόπουλος τον Μάιο του 19 άρχισε να μιλάει για το Βοτανικό? Γιατί τότε δεν ήταν τόσο υψωμένες οι φωνές? Γιατί τώρα σηκώνεται τόσο πολύ σκόνη, επειδή βλέπουν ορισμένοι ότι το θέμα ίσως να προχωρήσει? Ή φοβούνταν τότε το Γιαννακόπουλο και μόλις βγήκε ο Γιαννακόπουλος από το κάδρο, άρχισαν ουσιαστικά, είναι όπως λύνει στα τσοπανόσκυλα που πεινάνε? Δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ξαφνικά τώρα τελευταία τόση κριτική για το γηπεδικό τη στιγμή, με 18 post τη μέρα και 15 άρθρα τη μέρα και δεν ξέρω εγώ τι, όταν μέχρι πριν την αποχώρηση Γιαννακόπουλου δεν έβγαζε κιχ κανείς για το Βοτανικό εναντίον? Τι άλλαξε ξαφνικά? Δηλαδή, η στάση ορισμένων τον τελευταίο χρόνο ήταν υποκριτική μόνο και μόνο επειδή υπήρχε Γιαννακόπουλο στο κάδρο, μην
τους αναλάβει το Instagram. Δεν καταλαβαίνω, δεν μου κολλάει κάτι εδώ. Γιατί τώρα που προσπαθεί ο σύλλογος να βάλει ένα κεραμίδι κανονικό που θα χρησιμοποιεί και όχι να το έχει να κάθεται κάτω από το κεφάλι του, υπάρχει αυτός ο πόλεμος. Δεν έχει σχέση με το ερώτημα του Αλέξανδρου, αλλά ως προέκταση το αναφέρω. Και ήταν απορία μου την οποία ξέχασα να αναφέρω στον πρόλογο. Γεια σου Λάμπρο, καλά έκανε και άφησε τον Αγίου Μπέξο. Ο Δόνης, όντως κακό στα τελευταία μάτσα. Ο γιος του όμως που ήταν συνεχόμενα μάτσα που βγάζαμε τα μάτια μας από τα χάλια του, δεν ήξερε να τον αφήσει έξω. 2 μέτρα και 2 σταθμά ο Δόνης, λοιπόν, όχι, κάνεις λάθος. Δεν τον άφησε έξω λόγω ντεφορμαρίσματος. Θα τον έπαιρνε στην αποστολή. Θα τον άφηνε εκτός ενδεκάδας. Δεν τον πήρε στην αποστολή γιατί δήλωσε τραυματίας ο Αγίου. Είναι πολύ απλό αυτό που είπα. Τώρα είναι τρίτη φορά που το εξηγώ. Για να σε προλάβω ότι δεν είχαμε κι άλλη ευθύνη μεγάλη. Τα Μπίζα Δόνη που ολόκληρο το καλοκαίρι δεν πήραν παίκτη στα χαφ. Δεν ξέρω, μην ήταν και αυτό ευθύνη Δόνη. Αυτό λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Σωτήρη, έτσι κι αλλιώς ο Χρήστος έφυγε, άδειασε τη γωνιά. Σίγουρα θα έρθουν τώρα χαφάρες οι οποίες θα οργώνουν τη μεσαία γραμμή, αλλά ο Σάλι Έντγκαρ Ντάβιτς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, 100%. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το περιβόητο με τον Χρήστο, καλό ήταν να σταματήσουμε να το συζητάμε. Εντάξει, σας πότισαν τα μυαλά καλά ορισμένες εφημερίδες και ορισμένοι αρθρογράφοι. Ολυμπιακοί κιόλας, να ξέρετε, είναι αυτοί που σας έβαλαν στο τρυπάκι αυτό. Και Ολυμπιακοί του κερατά κιόλας. Απλά για να σας το λέω, τουλάχιστον για να μην περνιέστε ότι είστε και. Ότι δεν δουλεύεστε, ας πούμε. Γιατί κάποιοι, δεν το λέω σωτήρι για εσένα προσωπικά, κάποιοι δουλεύεστε. Μόλις άρχισαν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και Ολυμπιακοί να γράφουν για το πατέρα Δόνης, γιος Δόνης, στη συνέχεια το πήραν όλοι οι Παναθηναϊκοί και το έκαναν σημαία. Όπως συνέβαινε στα χρόνια πριν το 8, όπως συμβαίνει πάντα τέλος πάντων. Έτσι. Για μένα ο Χρήστος Δόνης έχει κάνει μια καλή χρονιά και είναι μέσα στους 5 κορυφαίους του Παναθηναϊκού τη χρονιά που πέρασε. Είναι η γνώμη μου. Αναφέρομαι στον Χρήστο. Έτσι. Πολύ βελτιωμένος, πολύ πιο αθλητικός, τσαμπουκαλής. Ελάχιστα μάτς μπορώ να θυμηθώ που ήταν κακός. Εντάξει, εσύ έχεις θετικό σου σκεπτικό. Σέβομαι απόλυτα το σκεπτικό σου. Αλλά για τον Αγίου, τέλος πάντων, για να μην το πολυλογούμε, σου εξήγησα και πριν ότι ο παίκτης δήλωσε τραυματίας. Δεν μπορείς να βάλεις τραυματία παίκτη σε αποστολή. Αν εμφανιστούν αργότερα άτομα που θέλουν τον εραστέχνη, γίνεται να ξαναγίνουν σύντομα εκλογές, λέει ο Λάμπρος. Δεν ξέρω τι προβλέπει το καταστατικό. Δεν νομίζω. Υπάρχει συγκεκριμένη θητεία για τη δίκη του εραστέχνη. Με όλο το σεβασμό, πώς ξέρεις σίγουρα ότι ο Μαλακατές θα είναι κόντρα στο Βοτανικό, ρωτάει ο Αντώνης. Η άποψή μου είναι, Αντώνη μου. Η αίσθησή μου είναι. Άμα κάνω λάθος, θα βγω την Τρίτη το βράδυ και θα σας πω, φίλοι μου, λάθος. Και θα τον αποθεώσω κιόλας. Νομίζω ότι ο κύριος Μαλακατές στο κομμάτι του γηπεδικού θα ακολουθήσει στο 99,99% την πολιτική του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ή όλα ή τίποτα. Να πειράξουμε τη διπλή ανάπλαση κτλ. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε είναι κακό αυτό που λέω. Δεν τον είπα. Δεν είναι και ποινικό κιόλας να λες τη γνώμη σου, τι πιστεύεις ότι θα πει ο άλλος. Δουλειά μου είναι να κρίνω. Δουλειά μου. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτών που κάνω να έχω και μια κριτική άποψη. Μακάρι ο κύριος Μαλακάτης να με διαψεύσει την Τρίτη. Θα είμαι ο πρώτος που θα βγω εδώ και θα χαρώ πάρα πολύ που ο εραστέχνης θα έχει μια διοίκηση η οποία θα θέλει να προχωρήσει το πλένο στέγαστρο στο Βοτανικό. Καλησπέρα Λάμπρο, γνωρίζεις τη γνώμη του Μαλακατέ για το Βοτανικό, φίλε μου Τζον, το απάντησα νωρίτερα. Καλησπέρα Λάμπρο, είναι κατάλληλη μέρα να μας πεις με ονόματα ποιοι φρέναραν κάποτε τη χρηματοδότηση του Πόλο. Να μάθει ο κόσμος να ξεθολώσει. Γιώργο μου, έχω αναφέρει το περιστατικό αυτό πάρα πολύ πρόσφατα στη σελίδα μου. Είναι ποσταρισμένο. Δεν έχω κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή να προχωρήσω να αναφέρω ονόματα. Έχω ήδη αρκετούς μπελάδες στο κεφάλι μου και δεν θέλω να βάλω άλλους. Όχι ότι φοβάμαι, αλλά να σας το πει κανένας δημοσιογράφος, παιδιά που έχει και δουλίτσα να γράψει. Να σας το πει ο Γκαραγκιάννης στο Facebook και φυσικά δεν το λέω για τον Γιώργο που. Τον ξέρω διαδικτυακά κτλ. Καλά κάνεις και ρωτάς, αλλά εντάξει. Υπάρχουν άλλοι πιο ισχυροί από εμένα που μπορεί να το πούν. Φυσικά τη συγκεκριμένη ιστορία και όταν την έγραψα στο Facebook, ποτέ κανένας δεν βγήκε να διαψεύσει. Έτσι. Δεν μπορεί να διαψευστεί γιατί ξέρουν ποιοι έκαναν τι. Και ξέρουν και ποια ήταν η εταιρεία και ξέρουν και ποιοι τον μπλόκαραν και. Έτσι. Αλλά Γιώργο μου, όλα εγώ θα τα λέω. Ενώ εντάξει, έχω κάνει κριτική αρκετή σε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, το συγκεκριμένο, επειδή δεν ήμουν και μπροστά, μου μεταφέρθηκε από πάρα πολύ αξιόπιστη πηγή, την οποία πιστεύω και το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο ενεργοί στις δραστηριότητες του ερασιτέχνη. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει γίνει. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Κασιδόκοστα. Έλληνα προπονητή με όλο το σεβασμό προς τους υπόλοιπους, μόνο τον Κυράστα αναγνωρίζω με σπουδαία δουλειά και σε άλλες ομάδες όπως τον Εθνικό Πειραιός. Γεια σου φίλη μου Κωνσταντίνα από τον Ντόρτμουντ, να είσαι καλά. Κωνσταντίνα μου, τα 6 ευρωπαϊκά και κούπες στο εξοχικό με Γκίστ και Λάσμε έχουν ξεχωριστεί θέση στην καρδιά μας. Μεγάλες στιγμές
Και τα διπλά σε Άγιαξ, Πόρτο, Βρέμι, Μιλάνο, Σάλκε, αλλά το τρόπαιο είναι τρόπαιο, λέει ο Σπύρος. Λάμπρο, είναι αλήθεια ότι ο Παπάς είχε συμφωνήσει να του κάνουν περικοπή στο συμβόλαιο σε 80% και ο Βόβορας πέρα δεν ταιριάζει στο σχεδιασμό. Φαντάζεσαι να πάει στο Γαύρο και να μας καρφώνει. Νίκο, μου το συζητήσαμε χθες αναλυτικά. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο μεγάλο το ψαλίδι το 80%. Πραγματικά μπορεί να είναι έτσι. Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό και πάνω από το 50% το ψαλίδι που δέχτηκε ο Παπάς. Ότι είναι, αυτό που μπορώ να σου πω με σχετική βεβαιότητα είναι ότι είναι καθαρά απόφαση του προπονητή να μην συνεχίσει ο Νίκος Παπάς στην ομάδα. Λάμπρο, μου άκουσε να λένε πως υπάρχει ενδιαφέρον από ξένα φαντς για τον μπάσκετ. Το πιστεύεις αυτό? Εντάξει, το είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τιμούμε το λόγο του. Εννοείται ότι το πιστεύω. Δεν έχω μάθει κάτι περισσότερο, αλλά το πιστεύω. Δηλαδή, Λάμπρο, ο ερασιτέχνης θα καταστραφεί λόγω 50% οπαδών της 13 που έκαναν επίθεση στο σπίτι του Γιαννακόπουλου. Αυτό σαν αφορμή μου ακούγεται με βάση τι προηγήθηκε για να εφαρμοστεί το δόγμα σοκ και δέος στην ομάδα και μετά να επιστρέψουν ως ήρωες. Εγώ δεν αποδίδω ότι έφυγε από την ερασιτέχνη ο κύριος Γιαννακόπουλος για αυτό το λόγο. Μόνο γι' αυτό. Ήταν η λυμένη αποφασή του και γνωστή από προκαιρού. Δεν ξέρω γιατί βάζει Θανάση μου αυτό το θέμα, αλλά δεν αναφέρθηκα εγώ στο τι έγινε στο σπίτι του ή το τι. Ήταν η λυμένη αποφασή του. Αναφέρθηκα αποκλειστικά στην εξέλιξη ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό να αποχωρήσει. Καλησπέρα, Λάμπρο Πανάθα. Θα μας σκάσουν ορισμένοι Πανάθες. Έλεος, λέει ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα. Υπάρχει περίπτωση, επειδή ο Γιαννακόπουλος είναι εγωκεντρικό άτομο, να αφήσει την ομάδα του μπάσκετ χωρίς να δώσει σχεδόν καθόλου λεφτά για να φανεί απουσία του? Κρίμα πραγματικά, άμα γίνει αυτό για τα δύο αγαπημένα μας παιδιά, Διαμαντίδη και Αλβέρτη, που θα υπομισθούν το δύσκολο αυτό έργο. Δεν ξέρω τι εννοεί Αναστάση να μην δώσει λεφτά, αλλά από τη στιγμή που έχει πει ότι έχει σταματήσει τη χρηματοδότηση, σαφέστατα και δεν θα δώσει λεφτά. Δεν καταλαβαίνω το αν δηλαδή. Δεν θα δώσει λεφτά. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα πορευτεί και θα κινηθεί με έσοδα-έξοδα. Μόνο ενωμένοι Λάμπρο, είμαστε σε 10 στρατόπεδα. Δυστυχώς, μόνο Παναθηναϊκός ηλιοφόρος στο σπίτι μας, αλλά ο Βοτανικός είναι μονόδρομος, αδέρφια, λέει ο Τεό. Για να χαλαρώσουμε, ο Κώστας Γιαννούσιος κατεβάζει δικό του ψηφοδέλτιο ερασιτέχνη. Λάμπρο, λες να είναι μπροστινός του Άλαφ, λέει ο Γιώργος. Κώστας Γιαννούσιος, γερός να είναι. Στην παρέα μας δεν θα είναι για κάμποσο καιρό ακόμα. Έχει χαθεί στο διαδικτυακό υπερπέρα. Γερός να είναι ο άνθρωπος πάντως, κατά τα λοιπά. Καλησπέρα, Λάμπρο. Ειλικρινά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος με το γήπεδο στο Βοτανικό, αλλά ας περιμένουμε μέχρι και τέλος Αυγούστου και βλέπουμε σε κάτι άλλο. Πότε βέβαια δεν θα μάθουμε την αλήθεια, αλλά ποιος πιστεύεις πραγματικά ότι ήταν ο λόγος που αποτραβήχθηκε ο Γιαννακόπουλος? Είναι ένας συνδυασμός του γηπεδικού, των όσων της οικονομικής του δυναμικής σε αυτό το διάστημα και κάποιων άλλων ζητημάτων στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ γιατί δεν είμαι ο αρμόδιος, φίλε μου Δημήτρη. Ελπίζω να με καταλαβαίνεις γι' αυτό. Λάμπρο, αν πάμε τελικό βόλεϊ, πώς το βλέπεις? Έχουμε αποδείξει φέτος ότι τον Ολυμπιακό τον έχουμε. Βαγγέλη, είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Το έχω πει πολλές φορές, απλά δεν το είδες. Μάλλον Λορέντζο Μπράουν, τι γίνεται, γιατί βουήξε πιάτσα σήμερα ότι έκλεισε. Πράγματι, συγγνώμη Λεωνίδα, αν το έχεις ξαναστείλει το μήνυμα, όσα βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή διαβάζω το ένα πίσω από το άλλο. Ναι, όντως από το μεσημέρι ακούγεται ότι ο Λορέντζο Μπράουν κλείνει στην ομάδα. Τι έγινε με το Πόλο και δεν κατέβηκε η ομάδα, δεν άκουσα, λέει ο φίλος ο Λεών. Δεν πήγε στη Χίο να παίξει για οικονομικούς λόγους. Μηδενισμός, αφαίρεση ενός βαθμού. Αυτό. Καλησπέρα, Λάμπρο. Τώρα γύρισα από τη δουλειά. Θα δω την εκπομπή στο YouTube σε λίγο όταν την ανεβάσει στην πλατφόρμα. Γεια σου, Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Στη συνέντευξη τύπου 2 μέρες πριν το επεισόδιο αυτό, Λάμπρο είχε πει ότι θα συνεχίσει κανονικά στον ερασιτέχνη, λέει ο Θανάσης. Εντάξει, αν άλλαξε γνώμη μόνο και μόνο για το επεισόδιο. Οκ. Εντάξει, στην κρίση σας, παιδιά. Δεν. Οκ. Μάγκες, ώστε να ξεχάσουμε λίγο τα αρνητικά, τι γίνεται με μεταγραφές μπάσκετ. Μπράουν που βήξε σήμερα η πιάτσα, το είπαμε, και μεταγραφές μπάλα. Ευχαριστώ για το χρόνο σου. Στην μπάλα, οι υποθέσεις του Ίσλα και του Βιαφάνης είναι ψηλά, δεν ακούγεται κάτι άλλο. Φίλε μου, καλέ. Ξεκολλάτε πια με το Δόνι και το γιο του. Έφυγαν οι άνθρωποι, δηλαδή αν δεν έπαιζε ο Χρήστος θα παίρναν πρωτάθλημα. Να δούμε αυτούς τώρα που θα έρθουν τι θα κάνουν. Ο κύριος Δόνις, εκτός από το γιο του, παίρνει μαζί και όλο το staff που είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ελλάδα, λέει ο Γιάννης. Ισχύει αυτό με το staff. Γεια σου, φίλε. Για ένα δείπνο να καθόντουσαν 5 επιχειρηματίες να έπαιρναν από ένα τμήμα του ερασιτέχνη αντί να δώσουν λεφτά για διαφήμιση αλλού, να επικοινωνήσουν τις εταιρείες τους μέσω του Παναθηναϊκού. Να πούμε ένα μπράβο στον άνθρωπο της Πρωτέργεια που βάζει χρήματα κάθε χρόνο στην ομάδα και δεν ζητάει επένους. Αναφέρεσαι στον κύριο Μητυλινέο, χορηγός όμως της ομάδας. Και στον ερασιτέχνη και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και στην ΠΑΕ. Σταθερά τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια. Και είναι και ο άνθρωπος που είχε βοηθήσει πολύ τον Γιάννη Αλαφούζο να πάρει το ομολογιακό δάνειο. Και σαφέστατα με οικονομική δυναμική να αναλάβει τον Παναθηναϊκό μπορεί ο κύριος Μητυλινέος, αλλά η προηγούμενη ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο δεν ήταν επιτυχής και
Μάλλον δεν θέλει να ξανασχοληθεί με αυτό το χώρο, δυστυχώς. Για τον τωρινό Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που δεν έχει καλύτερο, είναι μια χαρά, λέει ο Βαγγέλης, για το Χρήστο Δόνη εννοεί. Γεια σου Λάμπρο, γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Τι άλλο, εδώ ο σύλλογος χάνεται συνολικά σε όλα τα τμήματα και μόνο θετική και μοναδική ευκαιρία που έχουμε για ανέγερση γηπέδου μέχρι και αυτοί θέλουν να την πάνε στην κόντρα, να ρίξουμε και την ταφόπλακα στο σύλλογο. Έτσι πάνε αυτά, Ευθύμιε. Καλό ο Δόνης για άλλο επίπεδο ομάδα και τον Παναθηναϊκό, λέει ο Νίκος. Γεια σου Νικόλα. Καλησπέρα Λάμπρο, ακριβώς όπως τα λες είναι τα πράγματα. Τώρα που έφυγε από τη μέσο ΔΓ για το γηπεδικό, ξύπνησαν και δεν θέλουν το βοτανικό. Όσο για τον Αγίου, προβλήματα πολλά θα κάνει, γιατί έτσι είναι όλοι. Π.χ. Τζεμπούρο, Αγίου πολλά προβλήματα θα φέρει παρά μπάλα θα παίξει, λέει ο Τάσος. Τι έγινε, δεν ήρθαν οι Κινέζοι, άρε δούλευα από γάβρους δημοσιογράφους που τρώτε, λέει ο Αναστάσιος για έναν συνάδελφο που έλεγε για τους Κινέζους τέλος πάντων. Διώξαμε Δόνι που τίμησε τη φανέλα και θα πάρουμε κάποιον Ισπανό Δόνι, ό,τι να είναι. Όχι, ο κύριος Πογιάδος δεν έχει την καριέρα του Δόνι. Τώρα ξεκινάει, τώρα αναλαμβάνει πρώτη φορά πρώτη ομάδα. Έχουμε δει πολλά χάφσα το Δόνι να σκοράρουν με τέτοια συνέπεια, λέει ο Τζόρτζ. Τόσοι πλούσιοι υπάρχουν με νόμιμο και μη χρήμα, ένας για μας δεν υπάρχει. Όταν ξέρει πως όποιος εμφανιστεί τώρα θα γίνει μεσσίας, λέει ο Θανάσης. Όταν θέλεις υγιήσεις ένα τόσο μεγάλο σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό, αν μη τι άλλο πρέπει να παρέχει σοβαρότητα, σιγουριά και όραμα. Αναφέρομαι σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Καλησπέρα φίλε Λάμπρο, πώς μας βλέπεις του χρόνου στο μπάσκετ σε σχέση με τον Ολυμπιακό και πώς μοιράζεις τις πιθανότητες για το φετινό πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Για το φετινό πρωτάθλημα να μιλήσουμε, Αλέξανδρε, αύριο τέτοια ώρα, όταν θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Τώρα για το μπάσκετ χωρίς ρόστερ, το είπε και ο Αλβέρτης προχθές, ότι χωρίς το ρόστερ της ομάδας πώς θα την κρίνουμε. Δεν ξέρουμε πού θα κάτσει μπίλια. Όταν ο Γιαννακόπουλος μίλαγε για ένα ενιαίο Παναθηναϊκό που δεν θα χρειάζεται κανέναν από οικονομική άποψη και ότι θα στεγάζεται εξ ολοκλήρου στο βοτανικό, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό, πώς προκύπτουν 15-20 εκατομμύρια ετησίως μίνιμουμ για ΠΑΕΚ, αέρα, τέχνη από τη χρήση γηπέδων. Προφανώς τότε, φίλε μου, καταρχήν, φίλε μου Γιώργο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει πρωτίστως για την οικονομική γέφυρα των 20 εκατομμυρίων, η οποία θα συντηρεί τα τμήματα. Θα πηγαίνει σε όλα τα τμήματα μέχρι που να μπουν στο βοτανικό, χωρίς όμως ποτέ να βάλει ταβάνι. Δηλαδή, ουσιαστικά ο κόσμος θα έπρεπε αυτή τη γέφυρα να τη διατηρεί, να βάζει όσα μπορεί κάθε χρόνο, έτσι ώστε αυτή η χρηματοδοτική γέφυρα για τα τμήματα να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι εννοεί τις εμπορικές χρήσεις που θα έχουν όλα τα τμήματα στο βοτανικό, από τα εισιτήρια κτλ. Μαζεύεται ποσό, είναι η αλήθεια. Με απαραίτητη συνεισφορά όμως να υπάρχει ο κόσμος, ο οποίος. Μάλιστα, θυμάμαι την ατάκα του χαρακτηριστικά. Είχε πει ότι τα 20 εκατομμύρια δεν είναι ταβάνι. Τα 20 λέει μπορεί να γίνουν 20, 40 και 60. Βάλτε τη σύνταξη τύπου. Το λέει ακριβώς όπως το λέω τώρα. Έτσι λειτουργούσε το ΠΑΟ Live, Γιώργο. Το θέμα βοτανικού δεν θα προχωρήσει. Η Alpha Bank έχει κρίνει ασύμφορη αυτή την επένδυση. Νίκο, για τις τράπεζες, το έχω γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχουν αρνητική στάση στο βοτανικό. Κι όμως, επειδή πρέπει να εργαλειοποιηθεί η στάση των τραπεζών εναντίον του έργου, υπάρχουν ομοειδεάτες σου, γιατί έχω δει τι πιστεύεις τέλος πάντων συνολικά και είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι στο γηπεδικό. Τώρα τελευταία δηλαδή παρατηρώ τι γράφεις στη σελίδα μου και γενικά. Και καλά κάνεις βέβαια και εκφέρεις επιχειρήματα την άποψη σου όπως τώρα. Η αλήθεια είναι για τις τράπεζες αυτή που ακριβώς αναφέρεις, ότι το θεωρούν ασύμφορο. Όμως δεν έχουν κάποια δικαιοδοσία οι τράπεζες στην περίπτωση που προχωρήσει το θέμα με τη Heinz. Επομένως, τράπεζες υπάρχουν παντού και για να δανειστείς και για να χρηματοδοτήσουν. Ωστόσο, προσυπογράφω αυτό που γράφεις, που αναφέρεις. Είναι πραγματικότητα. Λάμπρο, έχουμε την ίδια γνώμη για το DPG, γι' αυτό σου είπα αυτό με το τέχνασμα. Καταλαβαίνεις τι λέει ο Μάριος. Γεια σου, Μάριε. Κάποιος έγραψε νωρίτερα για τον Παύλο Βαρδινογιάννη, το είδα να περνάει σε απάντηση, ο οποίος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προημερών είχε πάει στην Παιανία να παίξει με την παρέα του προφανώς ποδόσφαιρο και βγήκε πρώτη φορά που τον παρακολουθώ του λογαριασμό του Παύλου Βαρδινογιάννη στο Instagram να ανεβάζει κάτι για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον δεν είχα δει στο παρελθόν. Και βγήκε εκεί στην επιγραφή ΠΑΟ, με έναν φίλο του που έκαναν διάλειμμα. Και έβγαλε τα μηνύματα και είδα ότι το σχολίασε και ένας φίλος νωρίτερα. Παιδιά, είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό να εμπλακεί. Θα είναι ευχής έργων να δώσει ο Θεός να ασχοληθεί ένας Παύλος Βαρδινογιάννης με την ομάδα, γιος του Γιώργου. Θα είναι ευχής έργων. Μακάρι να το σκεφτεί, όρημα. Δεν νομίζω, δηλαδή, είδα και τα σχόλια από κάτω.
Παυλάρα άρχοντα κτλ. Θα είναι το καλύτερο. Γελάνε και τα μουστάκια μου μόνο στη σκέψη. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και επειδή το σχολιάζω, γιατί το ρώτησε ένας φίλος παραπάνω. Το είδα το ποστάρισμα στο Instagram του Παύλου Γεωργίου Βαρδινογιάννη. Αλλά δεν ξέρω κάτι. Αλήθεια δεν ξέρω κάτι. Και δεν νομίζω κιόλας. Ευχαριστώ πάνω για το τισέρ. Τα βάνη μας ο ουρανός είχε πει, λέει ο αδερφός μου ο Μιχάλης, έτσι. Μάγκες, δεν καταλαβαίνω να βρίζετε το TPG, ούτε εγώ συμφωνώ με τη στάση του, αλλά λίγο σεβασμό στην οικογένεια αυτή. Δεν γίνεται κάποιος να συντηρεί μπάσκετ, διανέκει και εραστέχνη στην Ελλάδα. Ζούμε, έχουμε προβλήματα, σκεφτείτε λίγο. Λεωνίδα, δεν έβρισε κανείς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Κανείς. Δεν έχω διαβάσει, νομίζω, κανένα ευριστικό. Καλησπέρα. Για την παλιά ιστορία που τους επενδυτές του Πόλου έχεις διαψεύσει εσύ τον εαυτό σου, όταν εκτός εκπομπής έλεγες ότι υπήρχε διοίκηση πρωτοδικείου και δεν μπορούσε να πάρει τέτοιες αποφάσεις. Κάνεις λάθος, ναι. Ξεκάθαρα. Δεν ήταν διοίκηση πρωτοδικείου. Ποτέ δεν έχω αναφέρει ότι εκείνη, ότι το περιστατικό που αναφέρω, φίλε μου Σαουδάραβα, με το αραβικό αλφάβητο, ότι ήταν διοίκηση πρωτοδικείου. Κάνεις λάθος. Αναφέρεσαι σε ούτε εκτός ούτε εντός. Όπου το βρεις, αν το έχω γράψει, και γενικά επειδή κρατάτε πρίσκρι, όπου το βρεις, στείλτο μου να παραδεχτώ ότι έχω κάνει λάθος. Ήταν κανονική διοίκηση το περιστατικό με το Πόλο. Κανονικότατη, εκλεγμένη, και πιο κανονική δεν γίνεται. Όχι διοίκηση πρωτοδικείου. Διοίκηση πρωτοδικείου δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά κιόλας. Καλησπέρα στο φίλο τον Μπαϊράμ από την Ξάνθη. Καλησπέρα Λάμπρο, να είσαι καλά. Πριν τα μπάνια του λαού θα έχουμε ανακοινώσεις. Το κόλλημα με το γήπεδο, μήπως δεν είναι το μπασκετικό γήπεδο και είναι η Γιπέλ. Και το ενίκιο που θα ζητά, η Γιπέλ δεν μπορεί να ζητά κανένα ενίκιο, και γιατί να είναι το κόλλημα η Γιπέλ. Η Γιπέλ αυτή τη στιγμή είναι μια θεατρική της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πού εννοείς, Αντώνη, εξήγησε το μου λίγο, δεν το καταλαβαίνω. Πού μπορεί δηλαδή να δημιουργεί κόλλημα η Γιπέλ. Το όνομα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ είναι μεγάλο, φίλε Λάμπρο. Πιστεύω υπάρχουν ελπίδες για κάποιο φαν. Το εύχομαι, φίλε Αντώνη. Το πάρουμε, δεν το πάρουμε, είναι πολύ σημαντικό αύριο να πάμε στους τελικούς του βόλεϊ. Βέβαια, εννοείται, έχει δίκιο ο Λάμπρος. Πάμε και σε κάποια τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε και μετά θα λέμε Παύλο Θεέ, πάρε την ΚΑΕ, χαχα, λέει ο Γιάννης. Ναι, πράγματι. Θα μπορούσε ποτέ να επανήλθει ο Βαρδινογιάννης στην ομάδα με αυτά που ακούγονται τόσα χρόνια από θύρα 13 και σχετικούς και να ακούει να τον βρίζουν και να ήθελε που, γιατί να θέλει, σε ποιον κόσμο θα έβαζε κάποιος τα λεφτά του για να τον βρίζουν. Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Και μόνο με το όνομα Παύλο θα πετύχει, λέει ο Θανάσης. Γιώργο, απαντάω στο τελευταίο σου μήνυμα και κλείνουμε, γιατί πέρασε η ώρα σήμερα. Αν και ήμασταν πιο λίγοι σε σχέση με άλλες φορές, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Πιστεύεις τώρα εσύ, Γιώργο μου, συγγνώμη για το γέλιο, απλά δεν είναι, προς Θεού δεν ειρωνεύομαι σε καμία περίπτωση, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο να εμφανιστεί αύριο ο Παύλος Γεωργίου Βαρδινογιάννης, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, με το συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, με το συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, με τη συγκεκριμένη κοσμοθεωρία γύρω του, να πει ότι αναλαμβάνω, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ τώρα σε ένα υποθετικό σενάριο, και να βρεθεί ένας όμως, να τον βρεις. Δεν νομίζω. Ευχή και ελπίδα να το σκεφτεί πιο καλά. Ροδοπέταλα. Γιατί είναι και ένας άνθρωπος του οποίου η ιδιοσυγκρασία, επειδή από ό,τι έχω διαβάσει για τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω, ότι είναι και... Είναι μάγκας, ρε παιδί μου, είναι και στο Γιώργο φέρνει πολύ, ας πούμε, στο καπετάνι. Δεν νομίζω ότι θα μασίσει. Αυτά καλό είναι να γίνονται, πιστεύω. Αν ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, Σαββάτου, να περάσετε όμορφα την αυριανή ημέρα, την Κυριακή. Μετά το μάτς ακριβώς, εύχομαι με πρόκριση στο βόλεϊ ανδρών, στους τελικούς, και να μην υποστεί η ομάδα αυτό που έπαθε στο Θάλιρο πριν από δύο εβδομάδες. Τώρα τα περινίκης και τα λοιπά, εννοείται ότι όλοι θέλουμε την νίκη. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.